στις 28 του Ιούλη συμπληρώνονται 39 χρόνια από τη δολοφονία της Σωτηρίας Βασιλακοπούλου, φοιτήτρια της Παντίου, μέλος της ΚΝΕ, από την οργοδοσία της ΕΤΜΑ, την ώρα που μοίραζε προκηρύξεις έξω από την πύλη του εργοστασίου, καλώντας τους εργάτες και τις εργάτριες στην απεργία, ενάντια στην ανεργία, τις απολύσεις, τη φτώχεια και την ακρίβεια. Από τότε είμαστε όλοι εδώ. Εμπνεόμαστε από το παλικαρίσκιο παράδειγμά της, κρατώντας ψηλά τη σημαία του αγώνα. Πιστεύουμε ότι εδώ είναι ο καλύτερος χώρος να δίνουμε κάθε χρόνο το αγωνιστικό ταξικό παρόν της συμπόρευσης της νέας γενιάς με την εργατική τάξη των φοιτητών και των εργατών. Να κάνουμε τον απολογισμό της δράσης μας, αλλά ταυτόχρονα να χαράξουμε τη συνέχιση του αγώνα με πείσμα και πάθος, ενισχύοντας τα ταξικά χαρακτηριστικά των αγώνων μας. Ξέρουμε καλά πως σε όλους αυτούς τους αγώνες είναι μαζί μας, δίπλα μας, στην πρώτη γραμμή. Η δολοφονία της Σωτηρίας είναι ένα από τα αμέτρητα εργοδοτικά εγκλήματα. Ο τότε αστικός τύπος τη χαρακτήρισε ως ατύχημα. Η δε αστική δικαιοσύνη απάλλαξε από τις κατηγορίες την εργοδοσία και τον μπράβο της. Αποδεικνύεται έτσι, με το πιο ομό τρόπο, ότι η ισότητα και η ελευθερία που ευαγγελίζεται η αστική δημοκρατία σταματάει έξω από κάθε χώρο δουλειάς, μπροστά στα συμφέροντα του κεφαλαίου. Στις μέρες μας υπάρχει πλούσια πείρα, όπου το νομικό οπλοστάσιο ενισχύεται σε αντιδραστική κατεύθυνση, με το 99% των απεργιακών κινητοποιήσεων να βγαίνουν παράνομες, να κατεργούνται ελευθερίες και δικαιώματα. Η συζήτηση για την κατάργηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου, όπου άνοιξε το δρόμο ο ΣΥΡΙΖΑ με το πόρισμα Παρασκευόπουλου, όπου στοχοποιεί και συνδέει τις κινητοποιήσεις των φοιτητικών συλλόγων και των εργαζομένων στα πανεπιστήμια με τα διάφορα περιστατικά εγκληματικότητας. Η προσπάθεια για κατάργηση του ασύλου, τόσο από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και αυτή της Νέας Δημοκρατίας, υπηρέτησαν και υπηρετούν την επιχειρηματική λειτουργία και δραστηριότητα των πανεπιστημίων. Αυτή η λειτουργία επιτάσσει την κατάργηση του ασύλου για να εξασφαλιστεί η ασυλία στα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, το χτύπημα των δικαιωμάτων των φοιτητών και των εργαζομένων. 39 χρόνια μετά τη δολοφονία της Σωτηρίας, το περιεχόμενο της ανακοίνωσης που μοίραζε έξω από τις πύλες της ΕΤΜΑ δεν διαφέρει καθόλου από αυτά που διεκδικεί και σήμερα η εργατική τάξη. Είναι το ίδιο περιεχόμενο που προσπαθεί να αφυπνίσει συνειδήσεις, να οργανώνει τους εργάτες επέναντι στα αφεντικά και το πολιτικό προσωπικό τους, να σπάει την εργοδοτική τρομοκρατία, να φέρνει τις πραγματικές ανάγκες των εργατών, των φοιτητών, της νεολαίας στο προσκήνιο. Να αναδεικνύει ότι για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες της εργατικής τάξης, ο δρόμος της σύγκρουσης με τα μονοπόλια και την εξουσία τους παραμένει στην πρώτη γραμμή. Καμιά κυβερνητική εναλλαγή στο τιμόνι της αστικής διαχείρισης δεν πρόκειται να φέρει τίποτα θετικό για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, όπως αποδείχθηκε περίτρανα τα 4,5 χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Υπηρετώντας πεστά όλες τις αναγκαίες για το κεφάλαιο αναδιαρθρώσεις για να ξεπεράσει την κρίση του και να περάσει στη φάση της ανάκαμψης, οι εργαζόμενοι πλήρωσαν βαριές θυσίες τα προηγούμενα χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με την αντιλαϊκή πολιτική που ακολούθησε, ξέπλυνε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ανέβασε πολύ ψηλά τον πύχη των απαιτήσεων των επιχειρηματικών ομίλων της αστικής τάξης σε όλους τους στρατηγικούς της στόχους, παραδίνοντας την αντιλαϊκή σκυτάλη στη Νέα Δημοκρατία για να συνεχίσει το νήμα από εκεί που το άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές στις 7 του Ιούλη. Η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει στρωμένο όλο το έδαφος για να πάει αρκετά βήματα πιο πέρα την αντιλαϊκή ατζέντα, που είναι βγαλμένη από τα κοιτάπια των επιχειρηματικών ομίλων, την έκθεση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, την ενισχυμένη εποπτεία και τις συνεχείς ανατρίμηνο αξιολογήσεις που δεσμεύεται ότι θα υλοποιήσει στο όνομα της συνέχειας του κράτους. Όλα αυτά δηλαδή που περιέχονται στην τρίτη μεταμονημιακή αξιολόγηση και κατέχουν εμβληματική θέση στο πρόγραμμά της, όπως επιτάχυση των ιδιωτικοποιήσεων, νέες αντιλαϊκές ρυθμίσεις στο ασφαλιστικό, στο κράτος, στο φορολογικό, στις κατασχέσεις λαϊκών κατοικιών, στην καταστολή, σε όσους αγωνίζονται στο όνομα του δόγματος τάξης και της ασφάλειας. Οι ίδιοι που μέχρι χθες αναγνώριζαν
τις υψηλές επιδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ και την προώθηση στις αντιλαϊκές κατευθύνσεις και συμφωνίες, υποδέχονται σήμερα με τα βαΐων και κλάδων τη νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα ότι πολλά έγιναν, απομένουν όμως και άλλα να γίνουν. Πρώτος και καλύτερος, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υλοποίησε το 62% των θέσεών του, άρα η Νέα Δημοκρατία βρίσκει στρωμένο το χαλί για να υλοποιήσει το υπόλοιπο 38%, πηγαίνοντας την επίθεση ένα βήμα παραπέρα. Ο Υπουργός Εργασίας της νέας κυβέρνησης, στην ομιλία του στη Βουλή, αφιέρωσε πολύ χρόνο στις προγραμματικές δηλώσεις για να υπερασπιστεί το αντεργατικό έργο που παρέδωσε το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και αυτό που σχεδιάζει να υλοποιήσει. Θυμίζουμε, είναι αυτός που μείωσε τους μισθούς κατά 22 και 32%, που έκλεψε εκατομμύρια από τα ασφαλιστικά ταμεία και τα έδωσε στις τράπεζες με το περίφημο PSI. Είναι ο ίδιος υπουργός που με ψεύτικες κατηγορίες και προβοκάτσιες έστειλε 35 συνδικαλιστικά στελέχη του ΠΑΜΕ στην ασφάλεια και στα δικαστήρια, επειδή συμμετείχαν σε κινητοποίηση με αφορμή την προκλητική δήλωσή του πως το ασφαλιστικό σύστημα στηρίχτηκε σε ρουσφέτια και πελατειακές σχέσεις. Θυμίζουμε ότι όλες οι κατηγορίες κατέρευσαν στο δικαστήριο, οδηγώντας στην αθώωση των συναδέλφων μας. Η Νέα Δημοκρατία πατάει πάνω στον απεργοκτόνο νόμο που έφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρσι το Γενάρη και τον ψήφισαν αγκαλιά όλοι μαζί στη Βουλή. Ο νόμος αυτός δυσκολεύει τη συνδικαλιστική δράση και τις προϋποθέσεις για προκήρυξη απεργίας. Χτυπάει τους εργαζόμενους στο πρωτοβάθμιο επίπεδο οργάνωσης μέσα στην επιχείρηση, όπου η εργοδοτική δρομοκρατία και αυθαιρεσία τσακίζει κόκαλα. Όσο για τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες για την κήρυξη απεργιών και τα ηλεκτρονικά μητρώα των συνδικάτων, δηλαδή το ηλεκτρονικό φακέλωμα των εργαζομένων, στο όνομα της περισσότερης δημοκρατίας στα συνδικάτα, ένα και μόνο στόχο έχει: την κλιμάκωση της επίθεσης, την ποινικοποίηση και αδρανοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος. Τους ξεκαθαρίζουμε ότι δεν θα τους περάσει. Έχουμε κάθε δικαίωμα και είναι ανάγκη να μπούμε μπροστά, να υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο το δικαίωμά μας να έχουμε εργατικές ενώσεις ανεξάρτητες από την παρέμβαση της εργοδοσίας και του κράτους. Εκεί όμως που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε τα αρέστα της ήταν σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, με στόχο τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της αστικής τάξης στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Ξεπλένοντας χωρίς ίχνος ντροπής τον αμερικάνικο υπεριαλισμό, γέμισε αμερικανονατοικές βάσεις όλη τη χώρα. Προώθησε το σχέδιο της ευρωατλαντικής ολοκλήρωσης των Βαλκανίων με την περιβόητη Συμφωνία των Πρεσπών, αποσπώντας τα εύσημα του διεθνούς υπεριαλισμού. Αναβάθμισε τη στρατιωτική και οικονομική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Συμμετέχει σε τριμερείς σχήματα συνεργασίας, όπως η Κύπρος, το Ισραήλ, η Αίγυπτος και άλλες, που εξυπηρετούν τα ενεργειακά σχέδια των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο, τα Βαλκάνια, οξύνουν παραπέρα τους ανταγωνισμούς με άλλα υπεριαλιστικά κέντρα, όπως Ρωσία, Κίνα, και ισχυρές περιφερειακές δυνάμεις, όπως Τουρκία, το Ιράν, που ανταγωνίζονται στην περιοχή για λογαριασμό των δικών τους μονοπωλιακών ομίλων. Οι δηλώσεις των ΗΠΑ ότι η Ελλάδα είναι ο προτιμότερος εταίρος στην περιοχή και ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στα καλύτερά τους όσο ποτέ άλλοτε, δείχνουν πόσο ψηλά έχει βάλει τον πήχη ο ΣΥΡΙΖΑ με τη στρατηγική συμμαχία Ελλάδα-ΗΠΑ. Η Νέα Δημοκρατία δεσμεύεται, όπως είπε ο Υπουργός των Εξωτερικών μετά την πρόσφατη συνάντησή του με τον ομόλογό του στις ΗΠΑ, ότι ετοιμάζεται να επεκτείνει και να εμβαθύνει αυτή τη σχέση, προχωρώντας με τέρμα ταχύτητα την περαιτέρω εμπλοκή της Ελλάδας στους σχεδιασμούς των Αμερικανών στην ευρύτερη περιοχή. Μπροστά σε αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις, η εργατική τράξη πρέπει να επαγρυπνεί, να μην εγκλωβιστεί κάτω από ξένες για τα συμφέροντά της σημαίες. Χρειάζεται να δυναμώσει το επόμενο διάστημα η εργατική λαϊκή πάλι απέναντι στην πολιτική της νέας κυβέρνησης, απέναντι στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, αναπτύσσοντας παράλληλα σχέσεις φιλίας, αλληλεγγύης
και κοινή πάλι με τους γείτονες λαούς. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η επόμενη μέρα είναι ήδη εδώ. Ο νέος πολιτικός σχετισμός και η κυβερνητική εναλλαγή μεταξύ των δύο μεγάλων αστικών κομμάτων αποτελούν εγγύηση για την υλοποίηση των σχεδίων της άρχουσας τάξης για τη θωράκιση του καπιταλιστικού συστήματος. Η νέα κυβέρνηση είναι πανέτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του κεφαλαίου και των υπεριαλιστικών ενώσεων, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ που το στηρίζουν. Γι' αυτό το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, όλα τα συνδικάτα που συμπληρωνόμαστε στο ΠΑΜΕ, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Τόσο στο πεδίο της οργάνωσης της πάλης, όσο και σε αυτό της ιδεολογικής αντιπαράθεσης, που μπορεί να συμβάλλει στη μαζικοποίηση των συνδικάτων. Για να πάρουν διαζύγιο ακόμη περισσότεροι εργαζόμενοι από τα κάλπικα αφηγήματα της άρχουσας τάξης και των στηριγμάτων τους από τις συμβιβασμένες πλειοψηφίες σε ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ. Να πάψουν να θεωρούν αναγκαίο κακό τις θυσίες στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Για να ανακτήσουμε τις απώλειες που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, βάζοντας μπροστά τις σύγχρονες ανάγκες μας. Για να μπει στην ημερήσια διάταξη η ανάγκη αλλαγής των αρνητικών συσχετισμών παντού. Το ΠΑΜΕ, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, έδωσε σημαντικές μάχες όλο το προηγούμενο διάστημα, συντονισμένα, πανελλαδικά, με όρους μαζικού κινήματος, με πλαίσιο στόχων πάλης που εκφράζει τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και συγκρούεται με τη στρατηγική του κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του. Αποκάλυψε το ρόλο του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού στη ΓΕΣΕ, σε μια σειρά ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Συγκρούστηκε με τη συνδικαλιστική μαφία της γνωστής ομάδας, ηγετικής ομάδας στη ΓΕΣΕ, στα πρόσφατα συνέδριά του σε Καλαμάτα και Ρόδο, αποτρέποντας τη συμμετοχή εργοδοτών και νόθων αντιπροσώπων στις εργατικές διαδικασίες. Η μάχη αυτή συνεχίζεται και θα κορυφωθεί το επόμενο διάστημα με τη συνδικαλιστική μαφία που έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη διάλυση των εργατικών δικαιωμάτων. Το ταξικό εργατικό κίνημα, το ΠΑΜΕ και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που συμπληρώνονται σε αυτό γνωρίζουν τον τρόπο που μπορεί και πρέπει να αποκρουστεί η κυβερνητική πολιτική και το μακρύ χέρι του κράτους και της εργοδοσίας που επιδιώκουν να βάλουν μέσα στις εργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις. Να κάνει πράξη το σύνθημα «Συνδικάτα εργατών, όχι των εργοδοτών». Το μεγάλο στοίχημα για κάθε συνδικάτο, κάθε συνδικαλιστή, τον καθέναν από εμάς που παλεύει μέσα στο κίνημα, είναι το πόσο γρήγορα η εργατική τάξη θα ανασυνταχθεί, ξεμπερδεύοντας με τις μειωμένες απαιτήσεις και τις αυταπάτες, με τη μιζέρια που την καλούν να ζει τα αφεντικά και τα κόμματά τους. Να δοκιμάσει την τεράστια δύναμή της, τη δύναμη της ταξικής πάλης. Όποτε το έχει κάνει, η ιστορία έχει δείξει ότι κανείς και τίποτα δεν μπορεί να τη σταματήσει. Να διαψεύσει τους εκμεταλλευτές της, που τη θέλουν χειραγωγημένη και διστακτική. Η συντρόφισσα Σωτηρία γι' αυτό το στοίχημα πάλευε. Γι' αυτό έδωσε τη ζωή της στα 20 της χρόνια. Γι' αυτό η θυσία της αποτελεί πηγή δύναμης και έμπνευσης για τις δυνάμεις του ταξικού εργατικού κινήματος. Συνεχίζουμε χωρίς καμιά αναμονή στο δρόμο της αντεπίθεσης, πιο αποφασιστικά, πιο μαχητικά, ενάντια στο σύστημα της βαρβαρότητας που γεννά τη φτώχεια, την προσφυγιά, την εξαθλίωση, τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Στο πρόσωπο της συντρόφισσας Σωτηρίας Βασιλακοπούλου τιμάμε τους ήρωες της τάξης μας, όλους εκείνους που ακολούθησαν αυτό το δύσκολο και σκληρό δρόμο της ταξικής πάλης, γιατί είναι ο μόνος σίγουρος δρόμος που οδηγεί στο ξέφωτο, και δίνουμε υπόσχεση τιμής ότι θα συνεχίσουμε στα βήματά τους μέχρι το τέλος. Γεια σας και καλή αγωνιστική συνέχεια.